Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στο Ταχυδρομικό και Φιλοτελικό Μουσείο, δίπλα από το Παναθηναϊκό Στάδιο, το οποίο δημιουργήθηκε το 1978. Ένα μουσείο που έχει όλο το φιλοτελικό θησαυρό της χώρας μας. Ποιος είναι ο σκοπός όμως του Φιλοτελικού Μουσείου? Το Ταχυδρομικό και Φιλοτελικό Μουσείο έχει σαν σκοπό του την συγκέντρωση, συντήρηση, διαφύλαξη, έκθεση και προβολή των όλων των αντικειμένων που αναφέρονται στην ιστορία και εξέλιξη των ελληνικών ταχυδρομείων. Ο εκθεσιακός χώρος αποτελείται από δύο αίθουσες. Μέσα στο μουσείο υπάρχουν αντικείμενα που ξετυλίγουν την ιστορία των ελληνικών ταχυδρομείων. Η βόλτα μας στο μουσείο ήταν η αφορμή για να ξεδιπλωθεί ένας διαφορετικός κόσμος μπροστά μας. Όλη η ιστορία του ελληνικού γραμματοσύμου ξεδιπλώνεται στα μάτια του επισκέπτη μέσα από φύλλα και δοκίμια γραμματοσύμων, πίνακες ζωγραφικής αλλά και μακέτες μεγάλων καλλιτεχνών. Δύο λόγια τη συγκεκριμένη σειρά γραμματοσύμου. Βεβαίως. Τα γραμματόσημα που βλέπουμε εδώ δημιουργήθηκαν από έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη, χαράκτη, τον Γιάννη Κεφαλινό, ο οποίος υπήρξε καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών. Ο Κεφαλινός έφτιαξε μία σειρά γραμματοσύμων το 1951 με αφορμή την ανασυγκρότηση. Πρόκειτο για ένα πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας της Αμερικής προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Δημιουργήθηκαν λοιπόν 6 γραμματόσημα, τα 3 που βλέπουμε στην πάνω σειρά και τα 3 πρώτα από τα 4 της δεύτερης σειράς. Το καθένα από αυτά αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Το πρώτο στη βιομηχανία, το δεύτερο στην αλληλεία, το τρίτο στην ανοικοδόμηση, το τέταρτο στη γεωργία και τα 2 τελευταία στην υφαντουργία και τον εξελεκτρισμό. Κυρία Χαϊδό, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ιδιαίτερο έκθημα. Τι ακριβώς είναι αυτό? Αυτό είναι το κυβότο φύλαξης αξιών, το οποίο φημολογείται ότι προέρχεται από ότι ανήκε μάλλον στον ίδιο τον Καποδίστρια. Ήταν ο ιδρυτής των ελληνικών ταχυδρομείων. Αυτός ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, με διάταγμα το 1828, ίδρυσε 5 ταχυδρομικά γραφεία σε 5 πόλεις της Ελλάδας, συγκεκριμένα στην Τρίπολη, στο Άργος, στην Επίδαυρο, στην Αίγινα και στην Σύρο, και με αυτά τα γραφεία τέθηκαν οι βάσεις για την δημιουργία και εξέλιξη του σύγχρονου ταχυδρομείου. Σήμερα κάναμε ένα ταξίδι στο χρόνο, μία αναδρομή στα γεγονότα, μία διαδρομή που σας την προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Το μουσείο παραμένει ανοιχτό Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 2 και η είσοδος είναι δωρεάν. Μία επίσκεψη θα σας πείσει.